Καλησπέρα από το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Εδώ που οι Friends αντιμετωπίσουν τις μέλισσες για το πρωτάθλημα της D2, η μπάλα θα μείνει στα χέρια του Μπουγιούκου, του Αλέξανδρου. Για τους Friends, πρώτο καλάθι. 2-0. Από τον Διαμαντή. Σουδιά 2, η μπάλα Στεφάνη. Θα προσπαθήσουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Για 2-0 θα παραμείνει, επιθετικό rebound για τους γηπεδούχους. Πήρε σε 14 δευτερολέπτων. Σουδριών πόντρα το Δομήνικο, αστοχός. Δεν θα απαντήσουνε. Διακυρώ Στεφάνου Μπουγιούκου. Οι μέλισσες. Σουδιά 2. Ας το κόσο Διαμαντής. Πάρει την εσωτερική, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια, 2-2. Το νούμερο 88, ο Μόχλο, θα κάνει το 4-2. Θα βάλει μπροστά και πάλι τους γηπεδούχους. Σου 3 πόντων, 4-5 από τον Πάτσι. Και τους 5 πόντους αυτός τους έχει πετύχει. Νέο καλάθι. Αυτή η φορά από τον Σκηνοπλογάκη. 6-5. Το προβάδισμα εναλλάσσεται συνεχώς. Για 2, airball. Για
Επιθετικό rebound. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ο Διαμαντής. Φύγε, Steve, 6-5 θα παραμείνει. Χαμηλά στον Μπουγιούκο και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μπάλα στο σίδερο. Το 5 θα διατηρηθεί. 4 και 7. Στον τριών πόντων. Κακό, κακή εκτέλεση. Έχουμε αλλαγές. Ο Νέτσις ήταν στο τρίποντο. Οι Μέλισσες δεν θα καταφέρουν να περάσουν μπροστά. Είχαν την ευκαιρία. Μέτσις. Θα πάρει το screen, όχι και τόσο καλό, θα γίνει το λάθος. Για να δούμε αν θα βγάλουν εφηδιασμό τώρα. Στέφανος με το δεξί, δεν θα τελειώσει. Θα κάνει ο Λιγονάντα τώρα εκεί. Έχουμε καλάθι, 8-5. Με ταμπλό παρακαλώ. 8-8. Θα φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Ο Νέτσις, όχι. Αυτή είναι ο Πλογκάκης. Ήτανε, μην αντικούμε τον Νέτσι. Του χρεώσουμε καμένη επίθεση. Το Κρητικόπουλο την έχασε. Θα παιχνίδι στο 8-8. Επίθεση 10 δευτερολέπτων. Άστοχο σουτ. Του γυρών πόντων ούτε τώρα. Κόρι μπάουτ, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Μπουγιούκος θα πάρει το επιθετικό, θα επιμείνει, θα πάρει και το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Thank you.
άστοχος και στη δεύτερη έκτοτε. Το rebound όμως νέο, έχουν κάνει θράψη στο συγκεκριμένο κομμάτι της αναμέτρησης. Πήρε την εσωτερική, δεν κατάφερε να τελειώσει. Έχουμε βήματα. Το είδε ο ρεφ, ήταν μπροστά. Το θα παραμείνει. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες. Πολύ καλό. Μπουγιούκος για δύο, άστοχος. Παπαδιάς. Σε φύση και αυτός. Μπάλα θα καταλήξει στον σκηνό Κλωστάκη. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Για την ακριβία 37 δευτερόλεπτα. Οι δύο ομάδες είναι χωρίς νίκη στη διοργάνωση. Μία από τις δύο θα χαρεί την πρώτη για τη φετινή χρονιά. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπηλιά. Στου τριών πόντων. Άστοχο. Τελείωμα της επίθεσης. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Τρία-δέκα τα απομένουν για να δούμε αν θα προλάβουν. Θα τελειώσει η επίθεση, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 8-8. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Η μπάλα για τους γηπεδούχους, το 8-8 η αναμέτρηση. Τα λάθη δεν θα υπάρξει, η μπάλα στο σίδερο. Για να δούμε άμα οι μέλησες περάσουν μπροστά. Σουτ, οχημικά η μπάλα θα πέρασει χαμηλά στον Μπουγιούκο. Πάλι στην περιφέρεια, μέσα έξω, να τους ανοίξουν. Αυτά τα 6 μέτρα, airball. Δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής. Ντόντις, μπάλα χαμηλά, να αφήσει εκπληκτικό κόψιμο από τον Αλέξανδρο, το και 39. Δεν θα του κάνει το χαρτί μπάλα. Η μπάλα σας θα κατεβάσει το αμυντικό. Βαλάσκας. Ο Μόχλου αστόχησε. Ανανέωσαν την επίθεσή τους. Έχουμε φάουλ, το Ιδωρέφ ήταν μπροστά. Ο Νέτς το πήρε, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
Πάει στο φως. Και 36. Δεν έχουν βέβαια για ακόμα σκορ οι φιλοξενούμενοι. Τελειώνει η σουτ! Τελειώνει η επίδεση. Θα πάρει την προσπάθεια ο Μπουργιούχος στην πνοή. Θα στοχίσει. Πάσα από τον Δομήνικο. Η μπάλα κατέληξε στις καρέκλες, μόνο που αυτές δεν παίζουν. Παρατηρήσεις από το ρεφ. 6.54. Στο συν 3 οι γηπεδούχοι, η μπάλα χαμηλά. Πάλι το ίδιο για να το ανοίξουν. Πολύ καλά κάνουν. Χρειάζεται. Είναι ένας τρόπος, είναι μια λογική. Θα στοχίσουν. Νέο αστοχό είναι χωρίς σκορ. Σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά. Δευτέρου δεκαλέπτου. Στου 3 πόντων. Μπάλα σίδερο. Βάσουν το ριμπάουτ. Τρέξουν εφηδιασμό. Να το κάνει, πρέπει, είναι μόνος του. Και πολύ καλά κάνει, το πάμε. Πρώτο καλάθι. Θα ρίξουν διαφορά στον πόντο. 11-10. Το πάμε, ήταν στο σκορ. Εντάξει, θα τα δώσουν όλα και οι δύο ομάδες. Κυνηγάνε την πρώτη τους νίκη. Να λοιπόν και το προσπέρασμα. Θα απαντήσει σε 12-12. Είναι ξεκάθαρο. Θα έχουμε κλειστό σκορ. Θα είναι ντέρμπι. Νέο καλάθι. Σου τριών πόντων. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Δεν μετράει, το φάουλ έγινε χαμηλά. Τέσσερα και 52. Στο συν 3, έχουμε περάσει μπροστά. Κάνε κολλήσεις στο 8. Γρήγορη, 7 πόντι. Έχουμε φάουλ, θα το πάρει ο Νοπλοκάκης. Ο Πάτσης τους βάζει τις φωνές, βάζει τις φωνές στους υπόλοιπους. Να
καλάθι από τον Μπουγιούκο αυτή τη φορά και για πρώτη φορά προβάδισμα 5 πόντων. Το 10-17. Μπάλα στο σίδερο, Μπουγιούκος θα μαζέψει το rebound, θα δώσει συνέχεια, θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Μόχλο. 3-1, τι ακριβώς κάνουν εκεί τώρα. Εντάξει, να προσφέρουν θέαμα, μαζί τους και εγώ. Ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα εδώ όμως. Ήταν 3-1, έπρεπε να βγει ο εθνιδιασμός. Οκ, πάμε στην επόμενη φάση, συνέχεια κάτι. Άλλο ένα λάθος. Ένα λάθος ακολουθεί το άλλο σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Σκυνοπλωτάκης θα γυρίσει, θα γίνει το λάθος σου 3 πόντων, airball. 3-16, 12-17. Πάντα στο συν 5 φιλοξενούμενοι. Κάκης για 3 από τη γωνία, θα στοχίσει το rebound, ποιος η μπάλα θα μπει στο καλάθι παρά λίγο. Καλάθι πήγε να μπει, νέο επιθετικό, επειδή σε 14 δευτερολέπτων, σαν να βιάστηκε τώρα εδώ. Είχαν 14 ολόκληρα δευτερόλεπτα, θα μπορούσαν να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Προτίμησε το γρήγορο τρίποντο, όχι και υπό τις καλύτερες του υποθέσεις. 2-25, παπαδιάς, χαμηλά την μπάλα, σου 3 πόντων. Άλλο ένα airball από τον Πάτσι. Με τις θα δώσει συνέχεια. Σκηνοπλωτάκι στον Μπαλάσκα. Έχουμε βήματα. Ο Ρεφ ήταν μπροστά. Το είδε, το έδωσε. Δύο και έξι. Θα στοχίσει, ο αδελφός του θα πάρει το επιθετικό, Παπαδιάς για 3, τι ακριβώς εδώ ο ρεφ. Τεχνική στο 88. Okay. Στον Μοχλό. Δεν είδαμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς είπε. Το δέχεται αδιαμαρτύρητα, θα περάσει στον πάγκο. Ένα και 44. Μπουγιούκος αστοχή. Στη βολή της τεχνικής. Την μπάλα και πάλι για τις μέλισσες. Θα κάνει τον λάθος. Έχουν κολλήσει στο 12. Θα πάρει την εσωτερική. Κάποιος πρέπει να βγει και στον τρίποδο να αποδεχτεί την μπάλα. Τον κάνει ο Νέτσης. Κακό σουτ, κακή εκτέλεση. Ο Αλέξανδρος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εκείνη δεν θα του κάνει το χατήρι. Μπαλάσκα θα δώσει συνέχεια στον αδελφό του, στον Δομίνικο. Νέτσις, με πλοκάκι χαμηλά. Ο Νέτσις έχει πολύ λάθος θέση εκεί. Πρέπει να σιγά σιγά
να κατηφορήσει, να πάει προς τις 45 μοίρες, όσο είναι ο Μπλογκάκης, παίζει με πλάτη για να αποδεχτεί την μπάλα. 90 δευτερόλεπτα, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Το σκορ έχει κολλήσει το 12-17. Ο Αλέξανδρος θα το ξεκολλήσει. 12-19. Πάμε μια άμυνα τώρα, μηνατή. Από το νούμερο 99. Ο Αλέξανδρος θα στοχίσει, θα πάρει το φάουλ. Ο Αλέξανδρος έχασε την ισορροπία του. Έπεσε πάνω στον Μπάλασκα, ο οποίος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να πετύχει τον πέμπτο πόντο της ομάδας του σε αυτό το διάστημα. Θα το κάνει, έφερε στην πρώτη. 13-19. Άστοχος στη δεύτερη, μπάλα στο σίδερο. Μπάλασκας δεν θα καταφέρει να σκοράρει. 20 δευτερόλεπτα, σχεδόν όλα, θα μείνει και ένα στους γηπεδούχους. 13-19, θα παδιάς, θα πάρει το screen, θα πάρει και τον τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο, Νέτσις, 5 δευτερόλεπτα, για να δούμε, ο Μπαλάσκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Friends Μέλισσες, 13-19. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. 13-19. Το συν 6. Είναι ο Μπλογκάκης, δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Βάζει μια τάξη. Άστοχος στη δεύτερη. Άστοχο σουτ, το rebound, θα ανανέσουν την επίθεσή τους. Το 13-22 θα παραμένει, 8-24. Thank you.
Μπουλτίκος για 3, θα ευστοχίσει. 13-25, για πρώτη φορά το παιχνίδι στο συν 12. Ο Στεφάνος θα κλέψει την μπάλα, θα βγει στον ευθυασμό. 13-27. Στο συν 14 πλέον. Και ο Πλοκάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 15-27, θα μειώσει στους 12. Πατζής για 2 και αυτό μέσα. Και έχουν πάθει στη ζώνη του Λυκόφωτος και οι δύο ομάδες αυτές τις πρώτες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Σου για 2 και αυτό. Μπαμπεν όλα. Καλάθι και φάουλα τον Αλέξανδρο. 15-31. Αλέξανδρος έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Θα στοχίσει το ριμπάτο από ποιον. Φρέντσι μπάλα. Την μπάλα στο σίδερο. Όσο έκανε βήματα. Χαρακτηριστική η κίνηση του ρεφ. Το 34. Θα στοχίσει. Ο Γκρανάς θα κάνει το 15-33, όλο και ανοίγει το σκορ. Τον Μπάτσι. 15-35, 20 πόντους πλέον διαφορά. Το 15-35 θα παραμείνει.
Αλέξανδρος θα πάρει την προσπάθεια, εξαιρετική. 15-37. Πάρα πολύ καλός απόψε. Στην οπλοκάκη συμπάλα στο σίδερο, Παπαδιά στο rebound. Στην 22 η διαφορά. Τρίποντο από τον Στέφανο, 15-40. Έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι οι γηπεδούχοι. Ξανασταμάτησαν να παίζουν, ε. Το μηνικοστά στοχίσει. Τέλος ένα καλάθι. Συνδιατρής στο σίδερο. Συνολογαγιστά στοχίσει. Ο Αλέξανδρος θα κάνει το 17-44. Με το δεξί. Θα πετύχει το καλάθι. 19-42. Δεν υπάρχει το 44, δικό μου το λάθος. Ο Διαμάντης θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στοχός. Ο Βαδιάς ευστοχής σε σουτ 3 πόντων. Τρεις, η μπάλα σε φάνη. Δέκα δευτερόλεπτα.
Μια λάθος πάσα του Δομενικού στον αδελφό του. Δεν πάει να πιάσει την μπάλα ο... Πάτσις. 5 δευτερόλεπτα. Πάτσις για 3. Τέλος 10 λεπτού. 20-45. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τελευταίας τροφής αναμέτρησης. Πάνος να στοχίσει. Ο Μόχλου θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Πολύ όμορφη ενέργεια. 22-45. Μπάλα στο σίδερο. Προσποιείται. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Θα βρει στεφάνι. Δεν καταφέρει να πέσει την μπάλα στο καλάθι. 23-45 θα παραμείνει. Ίσως είναι 22 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να αυτοκτονήσουν για να απολέσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Πάτησαν το πόδι στον γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκαν μόλις 7 ποντούς. Ουσιαστικά τους 5 από τους 7 τους δέχτηκαν στις τελευταίες στιγμές του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν δεκτή μόλις ένα καλάθι. Το σκορ είχε πάει 15-40. 23-47 τώρα. Θέλεσε να βρει τον Μπάνο. Κάτι είναι το 14 δυνατό. Μόχλος τον έτσι, εκείνος για 3, μέσα. 26-47.
από τον Νέτζι. Πάτσι στον πάνω. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λίγο χαλάρα. Θετική περισσότερη σιγουριά, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Με τα μπλό θα μπει. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Θα ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 20, στους 18, 29-47. Ο Νέτσις επιχείρησε και τρίτο στη σειρά, δεν τα κατάφερε. Σουτιλόν πόδωνα τον Στέφανο. Τις αποακούμπησε Στεφάνη, μπορεί και όχι. Μικρή σημασία, έχει κατάληξη ίδια, δεν μπήκε. Η κατοχή για τους γηπεδούχους, 6 και 19, 29, 47. Ο Φλογιατρής θα μπει και αυτό. Χωρίξε στα φύλια τα καλά και χωρίξατε διαφορά στους 15. Εντάξει, τους αδικούς από το 15-40 είναι η αλήθεια. Έχουμε γαλάθι. Επιτέλους. 42-49. Από το Φράγκο. Ο Σκηνοβλογκάκης θα πάρει τη σκυντάλη από τους υπόλοιπους που έχουν μπει ζεστή σε αυτό το δεκάλεπτο και θα κάνει το 35-49. Τρία τρίποντα, τέσσερα στη σειρά νομίζω. Έτσι θα πάρει το αμυντικό. Λέψει την μπάλα ο Φράγκος, θα φύγει στον εφηδιασμό. Την αφήσει, θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Και λίγο μπαλίτσα από τον Στέφανο. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά. 4 και 53. Ας το έχω στην πρώτη. Το παιχνίδι είναι στους 14. Έχουν γυρίσει μάτς από 14 πόντους. Και πρόσφατα κιόλας, δεν θέλω να τα θυμάμαι. Ποιο ήτανε? Βήματα σπίτι σωρεύ. Στέφανος θα επιχειρήσει σου τριών πόντων. Τα 5-49 θα παραμείνει. Πάσα.
Άστοχο στην πρώτη. Στο 35-49 θα παραμείνει και 58. Δαντίμ στον Μπάνο, δεν θα βγει. Χαμηλά είναι ωραίο το φάουλ, δεν έχουμε πολλές, καμία από τις δύο άλλες ομάδες δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ματικά. Μπάνος για τρεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Διαμαντής θα αφήσει με το δεξιά αριστερό διάδρομο ανάποδο χέρι. 37-50. Μισή λεπτά για το τέλος. Η διαφορά στους 13. Στράγκος θα στοχίσει στους 3 πόντων. Στον Αφλοκάκι στο αμυντικό. Χρειάζονται μεγάλα σουτ και γρήγορα. Μόχλο για 2, μέσα και αυτό. 39-50 στους 11 πόντους. Πλέον η διαφορά. Οι French βράθηκαν να χάνουν μέχρι και με 25 πόντους. Έχουν καλύψει κάτι παραπάνω από την ίση διαδρομή. Χρόνος δεν υπάρχει πολλής και δεν δίνουν και διάθεση να πιέσουν. Στεφανός θα στοχίσει. Ο Μόχλο θα τρέξει στην αντίπαλη πλευρά. Ο Μαλάσκας θα κάνει το 41-50. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Θα γίνει ένα φάουλ. Μπήκαμε μόλις 59 δευτερόλεπτα. Κάστη μπάλα. Λίγος θα πάει μέχρι μέσα. Κακό τελείωμα. Ριμπάδο από ποιον. Μπάνος με Ντομίνικο. Μονομαχού. Τέλος της επίθεσης. Airball. Τραματίσα τρέξει προς την αντίπαλο καλάθι. Κάνει φάουλ στον Φράγκο. Θα αγκαλιαστούν. Ό,τι και να πούμε για την ποιότητα των παιδιών και των δύο ομάδων είναι λίγο εξαιρετική. Με ψηλό κεφαλαίο. Πόσο ώρα θα σου
Τι ήθελα και το είπα. Σμάτιαξα. Άστοχο στην πρώτη, 41-50 θα παραμείνει. Άστοχο και στη δεύτερη, τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ο Στεφάνος θα κλέψει την μπάλα και κάπου εδώ τα πάντα θα τελειώσουν. Οι Μέλισσες θα πετύχουν την πρώτη νίκη στη διοργάνωση. 2-2 για το πρωτάθλημα. Δίκαια, 41-50.